59 на 100 от рибните видове в Средиземноморско и Черно море са обект на свръхулов. Това са установили специалистите от гръцкия център за морски изследвания. Υπάρχει μια υπεραλίευση των αποθεμάτων και αυτό το ξέρουν όμως και οι πολιτικοί και η πολιτεία, αν θέλετε, σε κάθε χώρα, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί και προσπαθούν να φτιάξουν αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι έχει αποδειχθεί μάλλον ότι στα μέρη που ασκήθηκε τέτοια πολιτική για να μην υπάρχει υπεραλίευση, έχει πραγματικά πετύχει και πρέπει λιγάκι να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε τα μέτρα που πρόκειται να πάρουν και οι διεθνείς οργανισμοί και οι χώρες για αυτή την υπεραλίευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Според експертите, най-голямата опасност за чистотата на морската вода е комбинацията от различни видове източници на замърсяване, а най-вредният материал е пластмасата, която не се разлага и може да бъде открита дори в коремите на рибите. Голямата цел на учените е до 2020 година да гарантират чистите води на Средиземно и Черно море. За това са обединили усилията си 21 страни и 15 измервателни станции в целия континент. В рамките на финансирания от Европейския съюз проект Perseus се събира онлайн информация за температурата на въздуха и водата, за силата и посоката на вятъра, за теченията, солеността и вълнението на морската вода, а също и за нейния химически състав. От цялата база данни, с която разполагат специалистите, ето какво е тяхното заключение. И сан συμπέρασμα, тулащо ме авта по ехме мех стимис, по дошан и хорес, δείχνει ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Θέλουμε όμως λιγάκι προσοχή όσον αφορά τις πιέσεις που έρχονται από την παραλία. Η λογική που εμείς τουλάχιστον έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά «Don't look at the open sea, look at the coast». Άρα η λογική μας είναι καταρχήν να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε τις πιέσεις που έρχονται από την παραλία και μετά να δούμε και αυτό το marine traffic, ας πούμε, το πώς τα πλοία τα διάφορα δεν δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης της θάλασσας. За събирането на информация за морската вода се използват най-съвременни технологични средства. Подводница, която може да се спуска до 610 метра под морското равнище. Специални ракети, които подават онлайн информация за състоянието на дъното. Плаващи лаборатории на борда на фериботи, които в движение изследват и изпращат сигнали. Тази напреднала технология ли е тайната на чистите гръцки морета? Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πολύ καθαρά νερά, γιατί τη βοηθάει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεύμα, καθαρίζουν οι ακτές, είναι πολύ ολιγοτροφική σαν περιοχή η Ανατολική Μεσόγειος, άρα είμαστε τυχεροί από αυτή την άποψη. Νομίζω επίσης ότι οι διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες, έτσι όπως αυτή τη στιγμή έχουν εξελιχθεί, μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να κρατήσουμε αυτή την καθαρότητα της Ελλάδος και νομίζω ότι όλη η Μεσόγειος όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Μεσόγειος, επειδή ακριβώς τουλάχιστον η Βόρεια Μεσόγειος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόταν, θα πω, 20 χρόνια πριν. Υπάρχουν εργοστάσια καθαρισμού, sewage treatment plants, ας πούμε, εργοστάσια βιολογικοί καθαρισμοί, υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ το περιβάλλον και να το πούμε λίγα και διαφορετικά, η απόδειξη αυτού νου είναι ότι σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα που κάναμε, που είχε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το πώς θα είναι η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα 50 χρόνια μετά, είδαμε, ας πούμε, ότι η Μεσόγειος θα καλυτερεύει όσο πάει, βασιζόμενη στις οδηγίες που υπάρχουν από την Ευρώπη. Учените са категорични, че новите технологии и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз създават съвършено нова ера в запазването и поддържането на Средиземно и Черно море.